πέρα δεν υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες ειδικές από τον πάγκο της ΑΕΚ. Με τη φάση με τον Τζάρτα μπαίνει με το αριστερό, γυρίζει ευκαιρία. Κόντρα από τον Ξανθόπουλο. Κατσουράνης έχει χώρο να σουτάρει. Το σουτ, out. Καλό σουτ για την ΑΕΚ στο 17ο λεπτό. Τζάρτας για τον Λιμπερόπουλο. Κοντά το αφάς, σε ρόλο Λίμπερο καλύπτει παίρνοντας το βάθος. Γυρίζει ο Λιμπερόπουλος. Ο Κάς με τον Μπεκιάη προλαβαίνει ο γκολκίπερ του Ιωνικού. Διστάζει ο Μοχάμεντ Αφάς τελικά με φάλτσο στην περιοχή όπου βγήκε με γροθιές ο Μιχαηλίδης. Υπάρχει υπόδειξη offside του Νίκου Φρούσου. Βλέπετε αριστερά στο βάθος, νομίζω είναι Ξανθόπουλος επιθυμένος. Θα δούμε τώρα λοιπόν, Άγγελε, θα σε ακούσουμε να μας πεις τι θα κάνει ο Μπάγεβιτς. Εσωτερική θα είναι η αλλαγή στην άμυνα σίγουρα, γιατί ο Λάκης είναι αυτός που θα μπει. Θα μπει ο Λάκης. Οπότε θα είναι εσωτερική αλλαγή. Ο Κατσουράνης θα γυρίσει πίσω. Θα δούμε. Φερεκίδης, απ' την άλλη περιμένει ο Φρούσος. Φερεκίδης ζαλίζει τον Ζαγοράκη, γυρίζει με το αριστερό. Ευκαιρία για τον Ιωνικό με τον Φρούσο που στέλνει πάνω από τα δοκάρια στο 32. Ενέργεια εδώ του Κατσουράνη με πολύ μεγάλο ρίσκο και να το αποτέλεσμα του ρίσκου για την ΑΕΚ. Ο Φρούσος που δεικνύεται σε θέση offside. Για να δούμε. Νομίζω φαίνεται πιο μπροστά ο Φρούσος. Μπορμπόκης τελικά. Να, που η μπάλα περνάει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Μπεκιάη. Ευνηδιάζουν οι παίκτες της ΑΕΚ στους αντιπάλους τους. 56ο λεπτό, Τσιάρτας εκτελεί. Μπάλα στο δοκάρι, ευκαιρία. Γκολ για την ΑΕΚ που το πετυχαίνει ο Κάς. 0-1 με το 5ο γκολ του Κύπριου φέτος στο πρωτάθλημα. Στο 56 το 0-1 για την ΑΕΚ. Από αυτό το shoot foul του Τσιάρτα. Δεν κινήθηκε κάποιος παίκτης του Ιωνικού στη συνέχεια. Ο Κάς σκοράρει. Τα φάουλ του Τσιάρτα μοιάζουν με πέναλτι. Εδώ κοιτάξτε πού στέλνει την μπάλα και με τη βοήθεια του Μπεκιάη και τελικά το γκολ. Η ΑΕΚ προηγείται με τον Οκά. Ο Μπεκιάη δεν μπορούσε να κάνει τίποτα πια. Άλλη μια φορά. Γλιστράει ο Αφάς, περνάει ο Κάς, η ΑΕΚ στην αντεπίθεση, ο Κύπριος δεν βιάζεται. Πέφτει, παίζεται Λεωδούρος. Ο Κάς ζήτησε πέναλτι, η φάση στο 62. Εδώ θα φανεί καλύτερα. Να ακουμπάει ο Αφάς, το θέμα είναι αν αυτό το ακούμπημα είναι η αιτία που πέφτει ο Κύπριος. Ζητάει μπάλα ο Κάς που είναι μόνος του, έχει κοντά του τον Γκούτμαν. Ο Κάς περνάει, για να δούμε την προσπάθειά του στο τέλος, το σούτ με το αριστερό, ο Μπεκιάη μαζεύει στο 69. Ο Κάς. Παλιά για τον Λάκη. Η ΑΕΚ που βρίσκεται κοντά στο δεύτερο γκολ. Ο Λιμπερόπουλος πάει να πλασάρει. Σώζει τον Ιωνικό Μπεκιάη που έκανε γρήγορη έξοδο. Εδώ στο δεύτερο λεπτό το κόρνερ για την ΑΕΚ. Ευνηδιάζεται τον Μπεκιάη, μαζεύει όμως. Κωνσταντίνου. Μπερδεύεται ο Μόρας με τον Κατσουράνη. Ευκαιρία για τον Ιωνικό με τον Σιμόνε. Κόρνερ. Κεφαλιά στη συνέχεια επεμβαίνει ο Μιχαηλίδης, η κεφαλιά ήταν του Βουρεξάκη. Μέσα σε ένα λεπτό, δύο καλές φάσεις για τον Ιωνικό. Ο Αφάς απευθείας πάει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, άω την μπάλα. Λάκης, ο Κάς, ανέβηκε ο Μπορμπόκης, ο Κάς καθυστερεί. Γυρίζει την μπάλα, ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Λάκη που κερδίζει τις κόντρες, το σουτ. Σώζει ο Μπεκιάη, ευκαιρία δεύτερη με μεγάλη επέμβαση από τον Αριάν Μπεκιάη στο σούτ του Μπορμπόκη και χειροκρότημα μάλιστα για τον κολκίπερ του Ιωνικού. Ο Λιμπερόπουλος μάλιστα του δίνει συγχαρητήρια. Τσάρτα στο κόρνερ. Με φάλτσο, εκπληκτική εκτέλεση. Κόρνερ και πάλι από τον Μπεκιάη. Έκανα λάθος ο παίκτης ΑΕΚ εδώ. Βγαίνει ο Τσιμπλίδης από τα αριστερά. Ο Ιωνικός απειλεί την ΑΕΚ κοντά στην ισοφάριση την οποία δεν μπορεί να πετύχει ο Σιμών. Επιμένει ο Ξανθόπουλος, Γκραν Κινιόλ το φινάλε. Με μια τραγική αμυντική συμπεριφορά των παικτών της ΑΕΚ που δόρισαν την μπάλα στους αντιπάλους τους.